Στο λόφο του Μαρτινέγκο, στο γήπεδο Νίκος Καζαντζάκης, οι νέοι εργοτέλοι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά φέτος ως γηπεδούχοι στην Α2Ε και ήθελα το τρίποντο απέναντι στην Ιφεστό. Από τα πρώτα λεπτά πίεσαν την αντίπαλη εστία και στο 30 λεπτό, μετά από συνδυασμό των Κεβάνη και Πακιουφάκη, ο Αναστασιάδης έγινε αποδέκτης της μπάλας και με πλασέ έγραψε το 1-0. Το δεύτερο γκολ δεν άργησε να έρθει, πάλι με σκόρερ τον Αναστασιάδη, με τους Στρατάκη και Θεοδωράκη να είναι εκείνοι που το δημιούργησαν. Το 3-0 σημειώθηκε στο 42 όταν ο Λίλο πάσαρε στον Τζαγκαράκη και εκείνος με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε ένα πολύ θεαματικό πρώτο ημίχρονο για τους κυτρινόμαυρους. Με μεγάλη ευκαιρία και διπλό δοκάρι του Κεβάνη ξεκίνησε η επανάληψη, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Πακιουφάκης δεν μπόρεσε από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η Φεστός λίγο πριν το τέλος του αγώνα εκμεταλλεύτηκε μια στατική φάση και με τον Κιώση έφτασε και εκείνη στο γκολ για το τελικό 3-1.